Πάσουμε από τη σελίδα 1008, είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, την πρώτη, και το κεφάλαιο γάμα, 3. Σελίδα 1008, κεφάλαιο γάμα, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, α. «Κι εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχίστε ρε άντροφήν, διότι δεν ειδύναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δύναστε έτη. Επειδή έτη σαρκικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τι εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, δεν είσαι σαρκική. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλός, παρά υπηρέτε, δια τον οποίον επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκε εις έκαστον. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξησεν, ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τί, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπο αυτού, διότι του Θεού είμεθα συνεργή, σεις του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ, κατά τη χάρη του Θεού, τη δοθήσα εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως, ας βλέπει πώς επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλον ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομή, επί το θεμέλιον τούτο, χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργον θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό. Επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου το οποίον είναι. Εάν το έργο τινός το οποίον εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν της φθείρει το ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως της είστε εσείς. Μη δεις ας μην εξαπατάει αυτόν, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός δια να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό. Επειδή είναι και γραμμένον, ώστις συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών, και πάλιν ο Κύριος γιγνώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι. Ώστε μη δί σας μην καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Ούτως σας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως, αλλά ουδέ ανακρίνω εμ' αυτόν. Διότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ουσουδέν, πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος, ώστε μην κρίνεται μηδέν προ καιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά στα γκορδιών, και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εις έκαστο από του Θεού. Αμήν. Στο τέλος, όταν θα έλθει ο Κύριος, θα φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους της ζωής μας, θα φανερώσει τα σβουλά των καρδιών μας, και τότε ο έπαινος θα γίνει σέκαστον μόνο από το Θεό. Γι' αυτό μη ζητάς έπαινο τώρα στη γη, μη ζητάς καλά λόγια, αλλά να ζητάς έλεγχο
προτροπή, διδασκαλία υγιένουσα και οδηγία Πνεύματος Αγίου. Αυτό αποτελεί ασφάλεια στη ζωή μας. Ο άνθρωπος που επαινεί ή θέλει να επαινείται, βλέποντας με τα μάτια αυτά τα γήινα και κρίνοντας κατά την όψην, κινδυνεύει μεγάλων κίνδυνων. Γιατί οι αδελφοί μας οι Κορίνθοι, ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι έχουν πλουτιστεί από το Θεό δια του Ιησού Χριστού με τη χάρη του Θεού την δοθήσα δια του Ιησού Χριστού, έχουν πλουτιστεί κατά πάντα λόγο, πάσα γνώση, ώστε κανένα χάρισμα δεν λείπει από τη συνάθρησή τους. Άρα θα λέγαμε εμείς ότι είναι άξιοι επαίνων. Και αν οι ίδιοι έβλεπαν για τον εαυτό τους, θα έλεγαν δόξα στο Θεό, ο λόγος του Θεού είναι πλούσιος στη ζωή μας, οι γνώσεις των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών είναι αποκεκαλυμμένοι ή αποκεκαλυμμένες σε μας, και συμμαρτυρεί ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου με χαρίσματα πλούσια ανάμεσά μας, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην προσωπική μας πορεία. Άρα καλά πάμε. Ο Απόστολος Παύλος όμως δεν τους επαινεί γι' αυτό. Μάλλον τους ελέγχει. Και τους ελέγχει με αυστηρότητα, λέγοντάς τους ότι παρόλο ότι ο Θεός εργάζεται στη ζωή σας, γιατί αυτά όλα τα οποία περιγράφεται είναι έργο Θεού, παρόλο λοιπόν που ο Θεός εργάζεται στη ζωή σας με θαυμαστό τρόπο, με το Λόγο Του, με τις αποκαλύψεις Του, με τα χαρίσματα του Πνεύματός Του, του Αγίου, εσείς ακόμη είστε σαρκικοί. Φοβερό, αλλά αληθινό. Και οι σαρκικοί δεν θα έχουν ούτε την παρουσία και την ευλογία του Θεού στη ζωή αυτή, αλλά ούτε και ποτέ έχουν πιθανότητα να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών, αν δεν μετανοήσουνε, δεν επιστρέψουν στο Θεό και δεν αλλάξουν ζωή. Και δεν αλλάξουν νοοτροπία. Και δεν αλλάξουν πορεία. Μπορεί δηλαδή κάποιος, κάποιοι, ακόμη και μια ολόκληρη εκκλησία, όπως ήταν η εκκλησία των Κορινθίων, να απολαμβάνουν τη χάρη του Θεού δια του Ιησού Χριστού και τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, και ο Θεός να μην ευαρεστείται εις αυτούς, αλλά όλα αυτά να τα κάνει για να μπορέσει να τους φέρει σε μετάνοια. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, να διακρίνουμε την αλήθεια, την πραγματικότητα στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Να μην περπατάμε εν φαντασία και βρεθούμε εκείνη την ημέρα σε έκπληξη μεγάλη, καθώς θα περιμένουμε έπαινον τον οποίον δεν θα τον ακούσουμε ποτέ. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να επιμένουμε, να εγκύπτουμε στο λόγο της αληθείας, στο νόμο της ελευθερίας, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, ώστε να μην διδάσκει η καρδιά μας τον κάθε έναν από μας, να μην διδάσκει το φαινόμενο τον κάθε έναν από μας, ακόμη και να μην διδάσκει ο ένας τον άλλον κατά τη γνώμη του, την άποψή του και το χειρότερο κατά τη φαντασία του, αλλά όλοι μας
να είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου, καθώς ομολογούμε ότι ο μόνος διδάσκαλος είναι και πρέπει να είναι στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία μας, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Δια του Λόγου Του. Ο Λόγος είναι αυτός που θα μας διδάσκει. Και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου που θα μας οδηγεί. Ποτέ να μην είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που βλέπουμε. Το πώς θα σκεφτόμαστε για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας και για την Εκκλησία, θα πρέπει να εξαρτάται πάντοτε από το Λόγο του Θεού και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο ο Λόγος του Θεού, ο αψευδής, ο θεόπνευστος, είναι αυτός που θα μας φανερώνει την κατάστασή μας και το μέλλον μας. Καθώς θα στεκόμαστε σε αυτόν τον υπέροχο καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού, να βλέπουμε τα συμπτώματα της ζωής μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, παρόλο που τα έχετε όλα αυτά, είσαστε ακόμη σαρκικοί. Γιατί? Γιατί βλέπω ανάμεσά σας να υπάρχει μέσα στις καρδιές σας φθόνος, αίρης, διχόνιες, τσακωμή, έργα σαρκός. Άρα δεν είσαστε σαρκικοί. Αφού φθονείτε, αφού ζηλεύετε, αφού περιφρονείτε, αφού τσακώνεστε, αφού προσπαθείτε με ιδιογνωμοσύνη να επιβάλλετε την άποψή σας και δεν τη στηρίζετε στο Λόγο του Θεού, δεν είστε ακόμη σαρκικοί, αφού χωρίζεστε. Και λέει, ο ένας είμαι του Παύλου, ο άλλος του Απολλώ, ο άλλος του Κηφά, ο άλλος του Χριστού. Αφού δεν είσαστε ένα και η καρδιά σας δεν είναι ενωμένη. Και αυτά τα συμπτώματα μπορούμε να τα διακρίνουμε και στην καρδιά μας και στην οικογένειά μας, αλλά και στην τοπική εκκλησία και στην εγγένη εκκλησία. Μπορώ να καταλάβω εγώ την καρδιά μου πώς σκέπτεται. Τι μου λέει, πώς με οδηγεί. Αν έχει πίκρα, αν έχει παράπονα, αν έχει κατάκριση, καταλαλιά, μπορώ να το διακρίνω. Αλλά μπορώ να διακρίνω ακόμη και την οικογένειά μου, αν έχει έρηδες, αν τσακώνει το άντρας με τη γυναίκα, αν τσακώνει το πατέρας με το παιδί, η κόρη με τη μάνα. Και αν επιμένουνε στον τσακωμό, δηλαδή δεν μετανοούνε, δεν επιστρέφουνε. Ναι, αλλά είμαστε αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, κηρύττουμε ωραία, προφητεύουμε, ο Θεός ακούει την προσευχή μας κιόλας. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο. Αυτό είναι έργο Θεού και ενώ που έχει σημασία είναι το έργο το δικό μας. Το έργο το δικό σου και το έργο το δικό μου. Στην προσωπική μου ζωή, στην οικογενειακή μου ζωή και στην εκκλησιαστική μου ζωή. Είμαι αγαθοποιός, είμαι ειρηνοποιός, είμαι πιστός. Έχω μάθει από τον Κύριό μου να είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, να μην έχω μορφή ευσεβίας αλλά και μορφή ταπεινοφροσύνης. Και το τι γίνεται μέσα μου κανένας σας δεν το ξέρει, μόνο εγώ. Και ότι γίνεται μέσα σου, κανένας δεν το ξέρει, μόνο εσύ. Αλλά το ξέρει και ο Κύριος. Και από τα συμπτώματά μας μπορούμε να διακρίνουμε την αρρώστια μας, όπως κάνουν και οι σοφοί του κόσμου τούτου, με την ιατρική, με τη μηχανική, με οτιδήποτε τρόπο. Από τα συμπτώματα καταλαβαίνουν την αρρώστια. Και σήμερα εγώ ξέρω τα συμπτώματά μου. Άρα ξέρω ότι είμαι άρρωστος. Και από την ένταση των συμπτωμάτων μου ξέρω και το μέγεθος της αρρώστιας μου, της πνευματικής. Και ως προς το άτομό μου και ως προς την οικογένειά μου και ως προς την εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Κύριος, άρα ξέρω και το μέλλον μου και εδώ στη ζωή αυτή και στην αιώνια ζωή. Δεν μας κοροϊδεύει ο Θεός, ούτε μας αφήνει σε άγνοια.
Ιδού γνωρίζετε τα πάντα, μας λέει. Τα πάντα γνωρίζουμε. Και η ευθύνη, γιατί ο Θεός θα κριθεί από όλους μας κάποια στιγμή, καθώς πρέπει όλοι μας να βρεθούμε αναπολόγητοι μπροστά στην τέλεια απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού. Από σήμερα όμως, από αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας. Και καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, βλέπω ότι ο Θεός εργάζεται μέσα στην καρδιά μας για να μας αποκαλύπτει ακόμη περισσότερο τα χάλια μας. Ακόμη περισσότερο. Να παραβλέψουμε για λίγο τα ελάχιστα καλά που κατά χάριν ζούμε και να στρέψουμε το βλέμμα μας στα χάλια μας που με δική μας πρωτοβουλία περπατάμε, δημιουργούμε. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει ο Θεός. Γι' αυτό μας τα φανερώνει. Γιατί μας αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Μας ήλκησε με έλεος. Μας προετοιμάσει σε σκεύου ελαιούς για να φανερώσει μέσα από μας το πλούτο της δόξας Του. Καθώς εργάζεται να αφαιρέσει από τη ζωή μας την ταπείνωση, την ταλαιπωρία, τη δυστυχία, αλλά και την αρρώστια. Την ερήμωση. Αλλά και να μας δώσει καλή απόφαση. Να αφαιρέσει τις κακές μας αποφάσεις. Να πάρουμε απόφαση να διορθώσουμε την πορεία μας. Αμήν, αδερφοί. Τόσο σημαντικό, τόσο απλό. Αλλά με αυτό τον τρόπο σήμερα ο Θεός αποδεικνύει την αγάπη Του, την αληθινή, στον κάθε έναν από μας. Με αυτόν τον ωραίο και γλυκύτατο τρόπο. Που ναι μεν είναι έλεγχος, αλλά στην πραγματικότητα είναι η απόδειξη της απόλυτης αγάπης Του. Δεν θέλει το θάνατο του ανθρώπου. Θέλει τη μετάνοια του ανθρώπου για να τον σώσει, να τον ευλογήσει και μέσα από τη ζωή του να δοξαστεί ο Θεός. Είναι ωραίο το σχέδιο του Θεού που έχει για τον κάθε έναν από μας, αλλά δεν εκτελείται μόνο με την αγαθή πρόθεση και πρόνοια του Θεού. Εκτελείται με την απόφαση τη συγκεκριμένη, τη δική μας. Και όταν λέω δική μας, όχι όλων μαζί, του καθενός από μας ξεχωριστά. Από ποιον θα διοικούμε? Από την καρδιά μου που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και με οδηγεί στο να φθονώ, στο να τσακώνομαι, στο να γκρινιάζω, στο να παραπονιέμαι, στο να φωνάζω, που με οδηγεί δηλαδή στην πραγματικότητα να απομακρύνουμε όλο και περισσότερο από το Θεό, ή θα οδηγούμε από το Πνεύμα το Άγιο που θα μου αποκαλύπτει τα λάθη μου για να τα διορθώνω άμεσα? Γιατί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει γιατρός, ένας μοναδικός, τέλειος, Ιησούς Χριστός το όνομά Του. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει φάρμακο, απόλυτο, τέλειο, το αίμα Του το Άγιο. Και μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού υπάρχει ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, που μεσητεύει για τον κάθε έναν από μας, καθώς συμβοηθεί στις ασθένειές μας, μεσητεύοντας με στεναγμούς αλαλήτους για τον κάθε έναν από μας. Ο Θεός τα πάντα τα έχει κάνει τέλεια, αδερφοί. Δεν έχει αφήσει καμία εκκρεμότητα. Εμείς τώρα καλούμεθα να εργαστούμε όχι για την τροφή τη θυρωμένη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιων. Εργάζεστε. Εμείς καλούμεθα να εργαστούμε με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μας. Εμείς καλούμεθα να διεκδικήσουμε εν το όνομα του Ιησού Χριστού τη συμμετοχή μας
στην αρπαγή της Εκκλησίας πλουσίως και την είσοδό μας πλουσίως διατοπιλώνω στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Γι' αυτό μη βλέπετε σε ανθρώπους. Το χειρότερο που μπορώ να κάνω είναι να βλέπω στον εαυτό μου και να λέω «Βρε παιδί μου, σπουδαίος είμαι». Αλλά και το ίδιο κακό είναι να βλέπω στους άλλους και να λέω «Αυτός είναι». Μη βλέπουμε σε ανθρώπους, αδερφοί. Στον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Τι είναι ο Απολλός? Τι είναι ο Παύλος? Υπηρέτες του Κυρίου. Έτσι πρέπει να μας βλέπετε ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να γνωρίζετε ότι απαιτείτε μεταξύ των οικονόμων να βρεθεί στο τέλος κάθε ένας πιστός. Το ότι είναι υπηρέτης του Χριστού και οικονόμος διαχειριστής των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, των μυστικών βουλών του Θεού, δεν εξασφαλίζει τίποτα. Αντιθέτως, εκείνο που εξασφαλίζει είναι ότι ζητείτε με αλφα γιώτα, απαιτείτε ο κάθε ένας από αυτούς, ο κάθε ένας από μας, και λέω από μας όλους, γιατί είναι γεγραμμένο έτι εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου, πού? Στους δούλους μου όλους και στις δούλες μου όλες. Γιατί? Για να προφητεύουν, για να εργάζονται. Έτσι λοιπόν ας βλέπουμε ένας τον άλλον. Όσοι πειρε... και έτσι πρέπει να είμαστε και έτσι μας θέλει ο Θεός. Υπηρέτες του Χριστού, οικονόμοι και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού, όπου απαιτείται από το Θεό για τον κάθε έναν από μας να βρεθούμε εκείνη την ημέρα έκαστος, καθένας από μας πιστός. Το ότι σήμερα σας κηρύττω, το ότι σήμερα προφητεύουμε, το ότι σήμερα είμαστε εδώ, δεν εξασφαλίζει τίποτα. Το ότι έχει διακονία ποιμένα, προφήτου, ευαγγελιστού, διδασκάλου, μακάρι και αποστόλου, δεν εξασφαλίζει τίποτα. Έτσι λέει ο Παύλος. Έτσι ας μας βλέπετε. Έτσι ας βλέπουμε ένας τον άλλον. Ως υπηρέτες του Χριστού. Ως διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού, των μυστικών βουλών του Θεού, στους οποίους απαιτείτε να βρεθεί στο τέλος κάθε ένας ξεχωριστά πιστός. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος. Εμένα μου φαίνεται πολύ μικρό να ανακριθώ από τους ανθρώπους ή από οποιαδήποτε ανθρώπινη κρίση. Πολύ μικρό μου φαίνεται. Αλλά ούτε τον εαυτό μου δεν μπορώ να ανακρίνω. Αλλά καθώς μου φαίνεται πολύ μικρό να ανακριθώ, κατά τον ίδιο τρόπο μου φαίνεται πολύ μικρό να σε ανακρίνω. Τι θα πει ανακρίνω, να σε εξετάσω, να λέω καλός αδερφός αυτός. Δεν ξέρεις τι έχει στην καρδιά του. Πώς περπατάει αυτός, δεν ξέρεις την αγαθοσύνη του. Ο Θεός έχει δώσει κρίση να κάνει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό μην κρίνετε καθόλου τίποτα πριν από τον καιρό που θα έρθει η κρίση του Θεού. Μην πέσετε σε αυτή την παγίδα. Μην κρίνετε ο ένας τον άλλον. Μην προσπαθείτε να διακρίνετε ο ένας την καρδιά του άλλου. Αλλά κάθε ένας σας εξετάζει το δικό του έργο, τα δικά του συμπτώματα, τη δική του πορεία. Γιατί θα έρθει ο καιρός που ο Κύριος θα αποκαλύψει αυτά που δεν φαίνονται, τα κρυπτά του σκότους, αυτά που δεν ξέρετε ο ένας για τον άλλον. Ο Κύριος θα φανερώσει αυτό που δεν μπορείτε να γνωρίζετε
τις βουλές, τις επιδημίες των καρδιών των ανθρώπων. Και αυτός θα δώσει τον έπαινο, λέγοντας «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Και αν η συνείδησή σου, λέει, και αν η συνείδησή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν με ελέγχει, δεν είμαι δε δικαιωμένος, γιατί ο Κύριος είναι ο ανακρίνων με. Πόσο μακριά από αυτόν μεταφέρει ο Απόστολος Παύλος ο Λόγος του Θεού σε μας, και ο Απόστολος Παύλος τότε από τον εαυτό του και από τους άλλους την κρίση για οποιοδήποτε γεγονός, για οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βρεθεί πιστός. Το μόνο που κηρύττει είναι, πρόσεξε, να βρεθείς πιστός, για να ακούσεις το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Πρόσεξε, μη χάσεις την πίστη σου. Πρόσεξε να έχεις έργα πίστης, γιατί η πίστη σου χωρίς έργα είναι νεκρά, άχρηστη. Τον εαυτό σου πρόσεξε να έχεις έργα πίστης. Τον εαυτό σου πρόσεξε να έχεις σκόπο αγάπης. Γι' αυτό εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, σαν σοφός αρχιτέκτον έθεσα ένα θεμέλιο μοναδικό, το οποίο είναι ο Χριστός, και δεν υπάρχει άλλο θεμέλιο. Δεν μπορείς να οικοδομήσεις πουθενά άλλο, μόνο στο Χριστό. Μόνο στον Υιόν του Θεού, του ζώντος, μόνο στο Λόγο του Θεού. Αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Έβαλα το θεμέλιο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα. Κάθε ένας από μας να προσέχει πως οικοδομεί. Κάθε ένας ξεχωριστά. Εάν οικοδομείς με χρυσάφι, με ασήμι και λίγους πολυτίμους, που είναι υλικά που μένουνε, που δεν είναι σαλευόμενα, είναι ασάλευτα, που δεν είναι πρόσχερα, είναι αιώνια, που δεν είναι γήινα, αλλά είναι ουράνια. Εάν οικοδομείς με ουράνια, με ασάλευτα, με αιώνια, το έργο σου θα μένει. Εσύ όμως, καθένας από εμάς οικοδομεί. Εάν οικοδομείς με σαλευόμενα, με πρόσκαιρα, με γήινα, με ξύλα, χόρτο και καλάμι, όταν θα έρθει η κρίση, η δοκιμασία με φωτιά, το έργο σου θα κατακαεί. Δυστυχώς, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Και εγώ συνεχίζω, δυστυχώς ούτε ο Χριστός μπορεί να σε βοηθήσει. Μόνο με το Λόγο του μπορεί να σε προτρέψει, να σε ελέγξει. Μόνο με το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να σε οδηγήσει. Αλλά η απόφαση δυστυχώς είναι δική μας. Δική σου. Από σένα εξαρτάται το μέλλον σου. Από σένα εξαρτάται η ζωή σου. Από σένα εξαρτάται το έργο σου. Ο Θεός τα έχει κάνει όλα. Ό,τι μπορούσε να κάνει, ό,τι έπρεπε να κάνει, το τέλειο, γιατί μόνο ο Θεός κάνει τέλεια πράγματα, το έχει κάνει. Εσύ πρέπει να πάρεις την απόφαση του θανάτου. Μα με έχει ευλογήσει ο Θεός. Εσύ διατηρείς τη σωτηρία σου στα χέρια σου, όσο και αν σε έχει ευλογήσει ο Θεός. Ό,τι και να έχει κάνει ο Θεός, όσο και αν έχει εργαστεί ο Θεός με σένα, και τα συμπτώματα στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, εσύ τα ξέρεις καλά, κανένας άλλος. Εσύ ξέρεις με τι υλικά χτίζεις τη ζωή σου. Τη χτίζεις τη ζωή σου με χρήματα, έχοντας δηλαδή το θάρρος σου στα χρήματα, έχοντας το θάρρος σου στα κτήματα, έχοντας το θάρρος σου στα σαλευόμενα. Εσύ το ξέρεις. Εσύ ξέρεις τις επιδιώξεις σου, τις δραστηριότητές σου και τις φιλοδοξίες σου. Εσύ ξέρεις τι ζητάς. Ζητάς τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Εγώ δεν ξέρω τι ζητάς. Εσύ ξέρεις.
Και αν δεν έχεις καταλάβει, έχεις τα συμπτώματα. Γιατί αν ζητάς τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, επειδή ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες σου, αυτός θα επεμβαίνει στις ανάγκες σου και θα διορθώνει, θα τακτοποιεί, θα ευλογεί. Όμως ο Απόστολος Παύλος επιμένει, δεν έχετε καταλάβει ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Δεν το έχετε καταλάβει? Δεν ξέρετε ότι όποιος φθείρει το ναόν του Θεού, αυτόν θα το φθείρει ο Θεός? Δεν ξέρετε ότι εσείς είστε ναός του Θεού, Άγιος? Εσείς, ποιοι εσείς? Εσείς σαν άτομα είσαι ναός του Θεού, γιατί κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου. Εσείς σαν οικογένεια είσαι ναός του Θεού, γιατί κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σας. Εσείς σαν εκκλησία είστε ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Όποιος φθείρει το ναό του Θεού δεν θα φτάσει στον ουρανό. Όποιος φθείρει με επιθυμίες σαρκός, με επιθυμίες οφθαλμών, με αλαζονία του βίου, όποιος φθείρει τα υλικά, τα αγαθά με τα οποία οικοδομείς, το Λόγο του Θεού, τη φωνή, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τις ενέργειες του Θεού, με ετεροδιδασκαλίες, με άλλο πνεύμα, με άλλο Χριστό, με άλλο Ευαγγέλιο, όποιος δεν αγαπά το Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Και αυτός είναι ο αγαπών εμέ, λέει ο Χριστός, ο ακούων το λόγο μου και φυλά τον αυτόν. Εάν δεν ακούς τα λόγια τα αληθινά και δεν φυλάτης το λόγο του Θεού, δεν αγαπάς τον Χριστό. Και όποιος δεν αγαπά τον Χριστό, ας είναι ανάθεμα, ο Θεός δεν μας φυλάει. Είναι λόγια τα οποία δεν κηρύττονται, αλλά είναι αληθινά, γιατί είναι γραμμένα. Είναι λόγια που δεν θέλουμε να τα ακούμε. Είναι σαν να μου λέει κάποιος, Γιώργο, επειδή δεν αγαπάς τον Χριστό είσαι ανάθεμα. Και γιατί, Κύριε, δεν αγαπάω τον Χριστό? Γιατί δεν μένεις στο λόγο μου. Γιατί δεν διοικείσαι από το Πνεύμα μου το Άγιο. Γιατί δεν ζητάς να μένεις στις ενέργειες του Θεού, αλλά κάνεις δικές σου ενέργειες, με τη δική σου λογική, με τη δική σου σοφία. Δεν ξέρεις ότι τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός? Κανένας λοιπόν να μην εξαπατά τον εαυτό του, γιατί μπορεί να φτάσει ανάθεμα. Κύριε, φύλαξέ μας. Κανένας σας μην ξαπατά τον εαυτό του. Αν κάποιος από σας νομίζει ότι είναι σοφός μέσα στον κόσμο αυτό, για να είναι πραγματικά σοφός σας γίνει μωρός. Δηλαδή, μην πεις ξέρω, πες δεν ξέρω, Κύριε. Μην πεις μπορώ, δεν μπορώ, Κύριε. Βοήθησέ με. Μην πεις πιστεύω, πες βόηθα με στην απιστία μου. Ασήμαντος είμαι, μικρός. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Κύριε. Τόσο μικρός, τόσο ασήμαντος, τόσο άθλιος, τόσο ουτιδανός είμαι. Είμαι, ναι αδερφή. Είσαι, ναι αδερφέ. Αν νομίζεις ότι δεν είσαι, κοίταξε να προσπαθήσεις να είσαι. Μα εγώ ξέρω το Λόγο του Θεού, εγώ τίποτα δεν ξέρουμε, αδερφοί. Μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού για να τελειώνουμε μια και καλή. Αυτά που δεν ξέρουμε πάντοτε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Όταν ξέρω είμαι ιδιογνώμων και είμαι άστατος, άσοφος. Όταν πω όμως, Κύριε, εγώ ξέρω ποιος είμαι
αλλά δυστυχώς ξέρεις και εσύ. Κοίταξε τα χάλια μου, κοίταξε τα λάθη μου, κοίταξε τις αδυναμίες μου. Κοίταξε με, Κύριέ μου, και σπλαχνίσου με και λέησέ με. Τότε είμαι σοφός, και είμαι σοφός γιατί ξέρω την αλήθεια των πραγμάτων, τη βεβαιότητα των πραγμάτων. Τότε είμαι σοφός, γιατί λέω, Κύριε, ελέησέ με, σπλαχνίσου με και λέησέ με. Όταν όμως παραβλέπω όλα αυτά που θα έπρεπε να ξέρω και εμφανίζω μπροστά στο Θεό και σε εσάς αυτά τα λίγα ή τα πολλά που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου, τότε παίρνω τη δόξα από το Θεό, γιατί λέω, αυτά που κάνει ο Θεός τα κάνω εγώ, και λέω ψέματα και παίρνω τη δόξα του Θεού. Ενώ αν πω, αυτά τα κάνει ο Θεός, που είναι αλήθεια, και όλα αυτά τα σκάρτα, τα χάλια είναι τα δικά μου, τότε βρίσκω χάρη από το Θεό. Τότε έχω μάθει να είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Μάθε μας, Κύριε, σε παρακαλώ. Μάθε μας. Μάθε μας να πούμε, άθλοι είμαστε. Και ο Χριστός λέει, προσέξτε και αν πράξετε πάντα τα θελήματα του Θεού. Μην πείτε, να με, αλλά πέστε, άχρηστοι δούλοι είμαστε. Γιατί δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από αυτό που χρεωστούσαμε να κάνουμε. Μη μας πλανήσει η καρδιά μας, μην εξαπατήσουμε τον εαυτό μας, αδελφοί. Άθλοι και ουτιδανοί είμαστε. Αχροί δούλοι είμαστε. Το μόνο που απαιτείται από μας είναι να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος. Μην επενέσουμε κανέναν, ναι. Μην ζητάμε να μας επενέσει κανένας. Δεν έχουμε κάνει τίποτα που είναι άξιον επένου. Ό,τι έχουμε κάνει είναι άξιον καταδίκης. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό που βρίσκουμε χάρη από το Θεό, δια του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό που έρχεται και μας διδάσκει δια του Ιησού Χριστού να μεταμορφωθούμε δια του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε το Θεό που δεν θα πάψουμε ποτέ να είμαστε μαθητές. Αμήν, αδερφοί. Μαθητές θέλω να είμαι, Κύριε, σε όλη μου τη ζωή. Μαθητής, και μάλιστα κουμπούρας. Κουμπούρας μαθητής. Ούτε αυτό δεν μπορώ να πω, ότι είμαι καλός μαθητής. Και έτσι μπορούμε τώρα να καταλάβουμε καλά αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν ας μας θεωρεί καθένας αυτό που πραγματικά είμαστε. Έτσι να θεωρούμε τον εαυτό μας αυτό που πραγματικά είμαστε. Έτσι να θεωρούμε και τους άλλους αυτό που πραγματικά είναι. Άνθρωποι αδύναμοι, ουτιδανοί, με πολλά λάθη, με πολλές αδυναμίες, με πολλές φορές, με μερικές φορές, πολλές φορές, ό,τι θέλετε, με αμαρτίες. Άνθρωποι που δεν αξίζαμε για τίποτα. Και τότε μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Εάν είμαστε σήμερα εδώ, είμαστε χάριν του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Αν σήμερα η καρδιά μας, όπως είμαι βέβαιος, γιατί μου το δείχνει ο Θεός τώρα, ανακατεύεται από την κουτάλα του Λόγου του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο, είναι χάρις Θεού. Γιατί είμαστε άθλοι. Αλλά όμως ο Χριστός είναι αυτός που μπορεί, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας μεταμορφώσει. Ελεύθερους μεν απαρτία, δουλωθέντες δε εις τον Θεόν, να είναι ο καρπός μας εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Αμήν.